Με έχεις στεναχωρήσει πολύ εσύ, Ζακ. Εγώ. Δεν ξέρω. Τι είναι, πες μου. Με έχεις στεναχωρήσει. Τι σου κάνω. Και δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Ό,τι θες, εδώ είμαστε. Πώς να το... Πώς να το... Τι επεξήγηση να δώσω. Τι εξήγηση να κάνω. Για να διευκολύνω την κατάσταση στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι. Μπορεί να μου... Είσαι αποθήκη. Όπου να θα είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα που σου ζήτησε ο Δημήτρης να κάτσεις αποθήκη, γιατί του είπες όχι, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να στοχοποιηθώ και τώρα μπαίνεις. Δεν του είπα να στοχοποιηθώ. Ήμουν από πίσω και το άκουσα. Δεν του είπα να στοχοποιηθώ. Αυτό είπες. Δεν είπα αυτό. Τι είπες. Δεν είπα αυτό. Είπα δεν θέλω. Δεν θέλεις, γιατί. Δεν θέλω. Όχι, δεν είπες δεν θέλω. Δεν είπα να πω τι λέξη στοχοποιηθώ. Το είπες. Δεν το είπα. Ήμουν από πίσω και το άκουσα και ο Δημήτρης. Το συζητήσαμε μετά με τον Δημήτρη. Την είπες. Τη λέξη στοχοποιηθώ. Ναι, δεν θέλω να. Γιατί δεν θέλω να είμαι στόχος. Θέλω να βάλω το Ζακ στα τρόφιμα γιατί ξυπνάει νωρίς, έχει έλεγχο φουλ και τυρά είσαι στα πλυντήρια. Αλλά είναι λίγο ταλαιπωρημένος γι' αυτό. Θα σκεφτώ. Ταλαιπωρημένος. Είναι, ξέρεις, υπαρεξηγήσεις, τα οποία. Αλλά ξέρεις τι, σου λέω. Άστο με πώς βάλω τον εαυτό μου στα τρόφιμα. Δεν είπα ποτέ τι πράγμα. Το είπες. Δεν είπα. Το είπες γιατί το συζητήσαμε χθες. Γιατί το είχαμε συζητήσει καπάκι με τον Δημήτρη και λέω για ποιο λόγο να το πει αυτό το πράγμα. Να στοχοποιηθώ, μα δεν φοβάμαι κάτι, ρε εσύ. Εντάξει. Μήπως είναι υπομίτσος. Ήμουν από πίσω. Μήπως είναι υπομίτσος. Όχι, όχι, ήμουν εγώ από πίσω. Βγαίνει από την τέτοια, του λέω, πες το Ζακ να μπει αποθήκη και είμαι από πίσω και στο λέει. Και ακούω τη συζήτηση. Και λέω, καλά. Okay, και τώρα μπαίνεις. Ναι. Εμένα τι μου δείχνει αυτό. Εμένα σαν Σοφία που κάνω παρέα με τον Ζακ. Όχι, για το παιχνίδι το πάει καλά. Στρατηγικά. Για μένα τι μου δείχνει. Εμένα τη Σοφία, ρε παιδάκι μου, που εγώ κάνω παρέα με τον Δημήτρη. Καταλαβαίνεις. Και με τον Ζακ και με τον Γρηγόρη. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι μια άποψη που δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι, έχει να κάνει με την αυτή τη φιλική πλευρά που το βλέπω εγώ. Εγώ το βλέπω πιο πολύ. Για πες. Γιατί με τον Χρήστο δεν έχεις καμία επαφή και μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα. Να σου το ολοκληρώσω. Και μέχρι. Εχθές, λόγω του COVID, ξαφνικά γίνατε φίλοι. Ή να τα βρείτε. Να τα βρείτε. Κανένας δεν σου πει εδώ πέρα ποιος θα κάνει με ποιον τι. Αλλά επειδή εδώ πέρα λένε ότι λέμε πράγματα. Και από τη στιγμή που λέμε πράγματα, και αυτό με το να σε κοιτάω στα μάτια και εκείνο και τα άλλο και παππ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  Αλλά μόνος του τα ήθελε, μόνος του τα έκανε. Και ξαφνικά βλέπω αυτό. Και γίνεσαι και αποθηκάρος που ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει. Πες μου, εγώ σαν Σοφία, ασχέτως από το παιχνίδι, πώς να το δω. Κοίτα, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήθελα να είμαι αποθηκάριος. Okay. Και ούτε προς τον Δημήτρη. Γι' αυτό δεν έβαλε κιόλας. Εντάξει. Ναι, γιατί σε ρώτησε. Ναι. Αυτό είναι το στοιχοποίηση, μπορεί να το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι. Γιατί, okay, δεν έχω κάποιο θέμα. Τώρα να με στοιχοποιήσουν, δεν με νοιάζει. Μα το έχω πει 100 φορές. Δεν με νοιάζει, φίλε. Οπότε άμα ακούσει κάτι τέτοιο. Αλικρινά αμφιβάλλω, άμα ακούσει κάτι τέτοιο. Ωραία. Μπορεί να το πα, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος και να το πα. Αλλά δεν βρίσκω λόγο να πω κάτι τέτοιο. Τώρα το τι έγινε με τον Χρήστο είναι ότι χθες καθίσαμε και μιλήσαμε. Και είδαμε ότι υπάρχει μια μοντίλα. Είδαμε ότι υπάρχει ότι εγώ άμα θέλω. Το είδα τις προάλλες εκεί πέρα καθόταν μόνος του. Και θα το πω δύο λόγια, ρε φίλε. Επειδή ήταν μόνος μια εβδομάδα. Ναι. Δεν πήγαινε να το πω δύο λόγια. Γιατί. Και γιατί... καλά έκανες και τον μιλήσεις. Όχι, βέβαια. Ότι έπρεπε να τον μιλήσω. Βέβαια. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε έτσι. Βέβαια. Και δεν το είπα τίποτα. Ναι. Γιατί λέω ρε φίλε, άμα πάω. Θα νομίζει ο Χρήστος ναι. Ότι ρε φίλε, τι έχει τώρα αυτό να μου πει. Μπορείς. Okay. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα του Χρήστου. Ένα το τελειώσω. Ένα το να σου πω λίγο το όλο σκηνικό. Okay. Οπότε το κρίσεις αυτό χθες το βράδυ ότι δεν έπρεπε να είχαμε καταλήξει έτσι. Να μην μιλάμε η μία και η άλλη. Οκ, εντάξει, να σου πω κάτι. Οκ. Και εμείς τα θέλαμε και η Ερμηνεία. Okay. Υπήρχε μια τέτοια θέληση. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Άστο το δεν θα έπρεπε, Τζακ. Εσύ μίλησες έτσι για το παιδί όπως μίλησε αυτός για εμάς. Γιατί μίλησε για όλους. Όχι, εντάξει, δεν μίλησα έτσι. Okay, έτσι μίλησες εσύ έτσι. Όχι. Όχι. Όταν εγώ εκεί πέρα ούρλιαζα και φώναζα, γιατί δεν πήρατε να πείτε. Ρε εσύ, Χρήστο, αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και τα ακούγατε τι έλεγε. Γιατί δεν πήρε κανένα θέση. Γιατί τι, έχει πάλι να κάνει με τη στρατηγική και με το παιχνίδι, ή μιλάω εδώ πέρα. Γιατί άμα μιλάω με παίχτες, να ξέρουν να συμπεριφέρομαι κι εγώ με παίχτες. Σοφία, σκέψου να είσαι εσύ μόνη εδώ πέρα για κάθεσαι. Ακού, εγώ τον έπιασα τον Χρήστο. Εγώ τον έπιασα τον Χρήστο και τον είπα προχθές. Του λέω Χρήστο μου, σε βλέπω μόνος. Μου λέει με λόγω του αδερφού μου. Λέω σε βλέπω μόνος. Όποτε θέλεις, έλα.
Ωραία, καλά έκανες. Εντάξει. Εγώ λοιπόν. Του το πω ότι αυτό, φίλε, δεν το κάνω και ήθελα να το κάνω. Mm. Απλά δεν θα νομίζεις ότι το κάνω, απλά για να το κάνω. Οκ. Okay. Γιατί αυτό θα νομίζεις και μου καλά έκανες. Εντάξει. Ναι. Και το θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Mm. Και γι' αυτό μπήκες και στην αποθήκη. Και δεν ήθελες την προηγούμενη εβδομάδα επειδή ήταν ο Δημήτρης ο Κεχαγιάς. Γιατί να μην θέλω να με δω. Δεν ξέρω, ρε Ζάκα, εγώ όλα τώρα τα βλέπω. Δεν είχα όρεξη. Και τώρα έχεις. Ναι, ξεκάθαρα. Okay. Είχα καλή διάθεση. Έχεις καλή διάθεση. Είχα καλή διάθεση. Okay. Πριν εβδομάδα δεν είχα καλή διάθεση. Okay. Με τα μούτρα μου το πάτωμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει και μια δικαιολογία. Καμία. Συμφωνώ. Άμα υπήρχε γιατί να το πω, δεν με νοιάζει. Το ξέρω δεν πιστεύεις, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω. Το ξέρω, δεν πειράζει. Κα, όχι, συμφωνώ. Και εγώ το ξέρω ότι δεν σε πειράζει. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω ότι δεν σε πειράζει. Μα κύριε Σοφία. Έχω γίνει στόχο, να γίνω στόχος. Να γίνω στόχος... Μίλα του με τον Δημήτρη, άμα θα σου πει τίποτα, γιατί ωραία, μόνο ο Δημήτρης δεν μιλάει. Θα το πω ότι μιλήσαμε και θα το ρωτήσω, εντάξει. Yeah.